Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ενώνει όλες τις γυναίκες του κόσμου. Παντού, σήμερα, σε κάθε γωνιά, μιλάει η κοινωνία για τις γυναίκες. Μιλάνε οι ίδιες οι γυναίκες για τις ιστορίες της ζωής τους, για τα όνειρά τους, για τη φιλοδοξία τους, για αυτό που περιμένουν από την κοινωνία, από την εξουσία, σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο εθνικό και παγκόσμιο. Σήμερα, αυτή τη μέρα, ενώνουν τη φωνή τους μαζί μας και τη σκέψη τους και οι άντρες, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι όταν οι γυναίκες είναι ευτυχισμένες, όταν οι γυναίκες είναι σεβαστές, όταν οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να ξετυλίξουν τα όνειρά τους, όταν έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν τις σταδιοδρομίες τους, να παίζουν αρμονικά τους πολύπλευρους ρόλους που η φύση και η ζωή τους επιφυλάσσει, η κοινωνία είναι καλύτερη. Είναι ειρηνική, είναι πλούσια, γιατί όλο το παραγωγικό δυναμικό δίνει τον καλύτερό του εαυτό με τις καλές, τις ευνοϊκές, τις θετικές συνθήκες. Αλλά σήμερα μας ενώνει και ένα άλλο μήνυμα. Ότι για να γίνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα, πρέπει να εκριζώσουμε τις διακρίσεις κατά των γυναικών που ακόμη τη ζει η κοινωνία μας. Πρόσφατα και στη χώρα μας, πολλά κινήματα προς το MeToo ανέδειξε διακρίσεις σοβαρές, κακοποίησης, βίας, έμφυλης βίας, κοινωνικής βίας που φύστανται ακόμη οι γυναίκες. Ενώνουμε τη φωνή μας εδώ, στο Film Office της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στην έδρα του, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, για να στείλουμε το μήνυμα ότι συνειδητοποιούμε αυτές τις προκλήσεις, δεσμευόμαστε όλοι μαζί με αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα να βοηθήσουμε όλες τις γυναίκες να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα που υφίστανται. Η τέχνη είναι ο σύμμαχός μας. Ευχαριστώ πολύ την Περιφέρεια, τις υπηρεσίες μας που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία και συνέβαλαν ούτως ώστε για πρώτη φορά να αναδείξουμε τη δύναμη που έχει η τέχνη, την συστράτευση των καλλιτεχνών σε αυτή την προσπάθεια του να φτάσει το μήνυμά μας μακριά και να αγγίξει πραγματικά την κοινωνία. Έτσι φιλοξενούμε το σχέδιο, το πρόγραμμα I'm not a doll. Δεν είμαι μια κούκλα. Διότι οι γυναίκες θέλουν έτσι να τονίσουν ότι πρέπει να τις αντιμετωπίζει η κοινωνία σαν πρόσωπα που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, τα οποία δικαιώματά τους σε πολλές περιπτώσεις, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, με διάφορες μορφές και συμπεριφορές, καταπιέζονται, καταπατώνται. Ευχαριστούμε πολύ την καλλιτέχνη, την κυρία Ιωάννα Παρασκευά, που συνεργάστηκε μαζί μας και την ομάδα της, για να έρθουν οι κούκλες εδώ, ζωντανές, να μας στείλουν το μήνυμά τους, όπως η ίδια η εμπνεύτρια θα μας το παρουσιάσει σε λίγο. Εμείς από το χώρο αυτό σας παρακαλούμε με οποιοδήποτε τρόπο στείλτε το μήνυμα. Οι γυναίκες να πούν, να το αισθανθούν, να το πούν και να το επικοινωνήσουν όσο πιο μακριά γίνεται ότι δεν είμαι μια κούκλα. Και οι άνδρες επίσης αλληλέγγυοι σε αυτή την προσπάθεια να επικοινωνήσουν το «αυτή δεν είναι μια κούκλα». Έτσι όλοι να στείλουμε το μήνυμα της ισοτιμίας των ρόλων, του σεβασμού των μεν προς τους δε, για να είναι οι γυναίκες ευτυχισμένες και κατ' επέκταση πιο ειρηνική και ευτυχισμένη η κοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Παρασκευά, θα μας παρουσιάσετε αυτό το project και θέλω να σας πω ότι με τιμή και με χαρά φιλοξενούμε και μηνύματα γυναικών που έχουν αποδείξει ότι βάζουν στόχους, παλεύουν ενάντια στις προκαταλήψεις, στις συμπεριφορές των διακρίσεων που ακόμη έχει η κοινωνία μας και τα καταφέρνουν. Είναι πρότυπο προς μίμηση, αλλά απαιτούμε και από τις γυναίκες που βρίσκονται σε μια θέση εξουσίας να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να συμβάλλουν ούτως ώστε η κοινωνία, η πολιτική να αντιμετωπίσει αυτές τις διακρίσεις. Άνδρες και γυναίκες λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε την κοινωνία καλύτερη. Και σήμερα συνειδητοποιούμε ακόμη περισσότερο οι κούκλες με το παράπονό τους και την έκφραση που μας στέλνουν, μας το λένε ότι είναι πολλά πράγματα ακόμη που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, να γνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε για να είναι η κοινωνία ευτυχισμένη. Είμαι σίγουρη ότι τα ίδια μηνύματα σε πολλές γωνιές της γης,
σήμερα αναλύονται και παρουσιάζονται, πολλές δεσμεύσεις παίρνονται. Εύχομαι του χρόνου, όταν θα ξαναγιορτάσουμε αυτή την ημέρα της γυναίκας, να έχουμε να καταγράψουμε επιτυχίες στη συστράτευση, στη συνεργασία, στην καινοτομία, στην πρωτοβουλία, στη φαντασία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να στείλουμε τα μηνύματα μας όλο πιο μακριά και να μπορούμε να κάνουμε ένα θετικό απολογισμό της αποτελεσματικότητάς τους. Εμείς ως Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων δεσμευόμαστε ο καθένας προσωπικά, εδώ μέλη της Περιφερειακής Αρχής συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας, για να εκφράσουμε σε όλες τις πολιτικές μας, σε όλα τα μηνύματά μας, σε όλες τις συμπεριφορές μας, τη σημασία που έχει να αποτυπώνεται η ισότητα, η ισοτιμία και οι ευκαιρίες, οι ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες που σε πολλές περιπτώσεις τις στερούνται. Άλλοτε ενσυνείδητα, άλλοτε ασυνείδητα. Αλλά όταν εμείς πιστεύουμε στη σημασία που έχει η ισοτιμία, αντιμετωπίζουμε, προλαμβάνουμε και δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ισοτιμίας και ρόλων σεβαστών για τα δύο φύλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε σήμερα εδώ. Γυναίκες, καθεμία έχει τη δική της ιστορία, γράψει στον χώρο της, στον κοινωνικό, τον επιστημονικό, τον επαγγελματικό. Και επίσης χαίρομαι που έχουμε και νέα κορίτσια μαζί μας, διότι θέλουμε να τους αφήσουμε μια κοινωνία και έναν κόσμο καλύτερο, με λιγότερες μάχες, με λιγότερους αγώνες για τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα. Και να τους θυμίσουμε να εκτιμούν, να γνωρίσουν καταρχάς και να εκτιμούν τους αγώνες που έδωσαν κάποιες γυναίκες για να έχουμε σήμερα μια νομοθεσία προηγμένη, μια νομοθεσία που εξασφαλίζει απόλυτα την ισότητα των δύο φύλων και να εργαστούν και αυτές μαζί μας για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε πράξη, διότι οι αντιστάσεις είναι στη συμπεριφορά την καθημερινή. Λοιπόν, το μέλλον είναι περισσότερο ευίωνο, διότι πιστεύω ότι η κοινωνία βρίσκεται πραγματικά σε μια εποχή άλματος που καταλαβαίνει τη σημασία όλων αυτών των ανθρωπίνων ζητημάτων που θέτουμε σήμερα και τα εκφράζουμε με τα γλυπτά της κυρίας Παρασκευά, ακριβώς για να αφήσουμε ένα μήνυμα πιο αισθητό και πιο κοντά στην ψυχή και στη σκέψη. Σας ευχαριστώ πολύ.